Μελωδικά καναρίνια από τη Θεσσαλονίκη σάρωσαν σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ χαρακτηριστικές φωτογραφίες του κύριο Κώστα Παλιαρούτα, τον εκπαιδευτή καναρινιών, ο οποίος είναι ένα χόμπι, είναι ένα μεράκι, είναι η αγάπη στους φτερωτούς μας φίλους. Και επειδή και εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα τα καναρίνια, καταλαβαίνω το πάθος αυτών των ανθρώπων που πραγματικά, ειδικά την τελευταία διετία, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει το χόμπι. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρά την οικονομική συγκυρία, παρά την ενεργειακή κρίση, παρά την ακρίβεια σε ζωοτροφές που έχει αυξηθεί 20-25-30% και στις τροφές καναρινιών. Επιμένουν εκεί και μας κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αυτό το κομμάτι υπερήφανος. Και ακούγεται η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Παλιαρούτα, να τον καλησπερίσω εδώ στην Κρήτη TV, εδώ στην Κρήτη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστώ. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ θερμά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την επιτυχία σας. Όσοι τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν και όσοι δεν καλύφθηκαν από τον πρόλογό μου, για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Πήγατε στην Νάπολη, σωστά? Πήγαμε στην Νάπολη, στο 70ο πρωτάθλημα παγκόσμιο. Είχα συμμετοχή με 17 πουλιά. Όσον αφορά τον διαγωνισμό φωνής, σωστά? Φωνής. Είναι τα πουλιά τα Hatch Roller, τα πουλιά σαλονιού. Αυτά πήγανε για να τραγουδήσουν, πήγανε για το τραγούδι τους. Για πείτε μας, τι ξεχωριστό? Πήγανε 12 πουλάκια σε στάμ και 5 σε μοναχικά πουλιά. Τι ξεχωριστό λοιπόν είχαν τα πτηνά εδώ, τα καναρίνια μας, τα ελληνικά? Πάρα πολύ οδικότητα. Ήτανε τόσο πολύ εκπαιδευμένα, βγήκανε στον Κρητή, μισή ώρα μέσα στην αίθουσα και με το κελάι δημά τους, με την εκπαίδευσή τους, ο Κρητής τους χάρισε και 2 πόντους. 3.54 βγάλαν τα πουλάκια και 2 πόντους τους χάρισε ο Κρητής για την αρμονία που είχανε. 3.56 σύνολο. Οπότε βγήκαμε πρώτοι δηλαδή? Βγήκαμε πρώτοι στην άλλη κατηγορία, στο στάμπ, τα πουλιά του 21 και του 20. Ναι. Και σε αυτή την κατηγορία που ήταν και το πιο καλό για μένα το μετάλλιο, το χάλκινο, ναι, ήταν στην κατηγορία τα πουλιά του 22. Εδώ είχε πιο πολλές συμμετοχές και πιο πολλούς καλούς εκτροφείς. Ήταν από Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Ξέρετε κάτι, πόσο δύσκολο είναι να εκτρέφει κάποιος καναρίνια φωνής και πόσο απαιτητική είναι αυτή η διαδικασία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή και πολύ μεράκι. Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε θέλει όλη μέρα μαζί του το πουλί αυτό. Θέλει 3 φορές την ημέρα εκπαίδευση, ναι, να το βγάλεις σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικούς χώρους, για να μπορείς να κάνεις την αρμονία. Να κάνεις 4 πουλιά να τραγουδάνεις άξια. Το λεγόμενο στάμ. Πρέπει 4 πουλιά να βγουν και να τραγουδήσουν στον Κρητή μπροστά. Για πείτε μας τώρα, ποια είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιείτε προκειμένου να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα? Η εκπαίδευσή τους, δηλαδή το ακουστικό αυτή. Και με τη φυσαρμόνικα τους δίνω την εντολή. Ξέρουν, όταν αυτό θα ήθελα. Στο τραπέζι, με φυσαρμόνικα δηλαδή είναι εκπαίδευση? Όταν είναι στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, με φυσαρμόνικα. Μόλις δώσω το σύνθημα, ναι, αρχίζει το ένα μαζί με το άλλο και ξεκινάνε για να τραγουδήσουν. Εκεί πρέπει να επέμβεις εσύ. Με το μουσικό αυτή πρέπει να κάνεις 4 πουλιά να είναι εισάξια, να κελαϊδάνε πάρα όπου πολύ καλά. Δηλαδή το πουλάκι σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί με μίμηση, δηλαδή σας μιμείτε τους ήχους? Όχι, δεν μιμείτε εμένα. Εγώ δίνω μόνο το σύνθημα. Α. Αυτό το πουλί ξεκινάει με σύμφωνο, θα μπει στο φωνήεν. Είναι ένα πουλί το οποίο σε, το ερωτεύεσαι. Είναι, σε ταξιδεύει. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι ένα δύσκολο χόμπι από την άποψη των εξόδων. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν ανέβει ζωοτροφές και οι δικές μας οι τροφές τουλάχιστον ένα 35-40%. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα για τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει, ποιοι είναι αυτοί? Ήδη έχουμε ξεκινήσει τώρα την αναπαραγωγή. Ναι. Επιλέχτηκαν 16 κοπέλες με 3 αρσενικά κοκοράκια. Ναι. Και ετοιμαζόμαστε για να πάμε το χρόνο στην Ισπανία, στο άλλο παγκόσμιο. Στο άλλο παγκόσμιο. Φαντάζομαι δεν ήταν η πρώτη διάκρισή σας. Είστε παλιός στο χώρο. Πάρα πολλά χρόνια. Είμαι από το 1995 που κάναμε τον πρώτο σύλλογο, τον ΣΥΓΒΕ. Ναι. Το Σύλλογο Καναρινοφίλων Βορείου Ελλάδος. Από τότε και μετά δεν έχω λείψει από κανέναν διαγωνισμό, είτε παγκόσμιο, είτε τοπικό, είτε πανεθνικό. Οπότε έχετε προχωρήσει στην εκτροφή χιλιάδων καναρινιών.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχουν περάσει από τα χέρια μου πάρα πολλά πουλιά. Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει? Το κελάιδημά τους. Σε συναρπάζει, σε ταξιδεύει, ερωτεύεσαι τη ζωή, τον κόσμο όλο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες κατηγορίες, χρώματος, τύπου. Πάρα πολλές. Άμα είναι να πιάσουμε τις κατηγορίες, θα μιλάμε ένα μήνα. Όχι, να μην μιλάμε ένα μήνα, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Οπότε. Ακριβώς. Για πείτε μας τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να έχετε μαζί σας κάποιο καναρίνι, είναι εύκολο λίγο να δώσετε ένα σύνθημα, να μας αφιερώσετε κάτι. Αν είναι εύκολο, δεν το έχουμε στενοηθεί. Είναι ακριβώς πίσω μου, σε 4 πουλιά τα οποία αυτά πήγανε και πήρανε το χάλκινο. Έχουν να μας πούν κάτι εδώ, να μας... Τώρα όχι, όχι, είναι σε άλλο χώρο με πολλά φώτα. Α, εδώ πέρα. Οπότε γιατί είναι εκεί λίγο... στο χώρο που ήτανε δεν έχει σύνδεση καλή και θα είχαμε θέμα μεγάλο. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την εκτροφή καναρινιών, ερασιτεχνικά, σε πρώτο στάδιο, να πάρει ένα ζευγαράκι, να πάρει δύο, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να προσέξει, πού πρέπει να απευθυνθεί? Σε έναν καλό εκτροφέα, με διακρίσεις πολλές, να του δώσει καλά πουλιά καθαρά και να τον βοηθήσει να μπορεί να, στα πρώτα στάδια να μάθει τις φωνές, να μάθει τον τρόπο εκπαίδευσης και τον τρόπο συντήρησης των πουλιών. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Τώρα με το κρύο γενικά και στη Βόρεια Ελλάδα... Είναι σε χώρο μέσα τα πουλιά, δεν είναι εξωτερική εκτροφή, είναι εσωτερική. Έχει μέσα 16 βαθμούς και 40% υγρασία. Τώρα προετοιμάζονται με την κατάλληλη διατροφή για να έρθουν τα κορίτσια να κάνουν τις φωλές για να υποδεχτούν τα κοκοράκια, τα αρσενικά. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει τα πουλιά να τα κάνουμε μιας οικογένειας. Αυτό επιδιώκω εγώ τόσα χρόνια. Γι' αυτό πάνε και καλά και στους παγκοσμίους διαγωνισμούς και στους πανεπιστημίους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.